Κύριε Συντηγάκη, ακούσατε πολλές φορές τη λέξη αλήθεια και από τον κύριο Οικονόμου και από τον κύριο Κατρίνη. Η αλήθεια ποια είναι για το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι συμφέρει τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Μπορεί τα νούμερα να ευημερούν, μπορεί να κερδοφορούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά ο λαός υποφέρει. Άρα λοιπόν, εξαρτάται από ποια σκοπιά θα το δει ο καθένας. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο, για το οποίο έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ αρκετές προτάσεις, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις νόμου για άμεσα μέτρα ανακούφισης, που θα μπορούσαν να είχαν γίνει χθες, όχι σήμερα και αύριο, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια. Τώρα, είναι ναι, βλέπουμε όμως, κύριε Συντηγάκη, ενώ το ακούμε και από εσάς, το ακούμε και από το ΠΑΣΟΚ, το ακούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις σχετικές πάντως στη Βουλή για ψήφιση, βλέπουμε ο καθένας κρατάει το δικό του δρόμο. Δηλαδή και η αντιπολίτευση, η Μίζωνα και η Ελάσσονα, δεν συναντιέται πουθενά, ούτε σε αυτό που συμφωνεί, υποτίθεται, ως τρόπο αντιμετώπισης ενός μεγάλου θέματος. Επίσης, γιατί άλλα συμφέροντα υπηρετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άλλα συμφέροντα υπηρετούν τα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, που η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων μέσα στη Βουλή έχει ψηφιστεί από όλους αυτούς, όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις, και είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και οι συνέπειες που πληρώνει ο ελληνικός λαός στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Πόσο χρονικό διάστημα πήρε τον κύριο Μητσοτάκη για να καταλάβει 30-31 χρόνια ότι η συνθήκη του Μάστριχτ, η ελεύθερη κίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων, είναι που έχει οδηγήσει στους ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους όλη την Ευρώπη να μονοπολούν τις τιμές και να εκτινάσονται οι τιμές στα ράφια των καταστημάτων, και φτάνουν στο σημείο της γελοιότητας να στέλνει επιστολές στη Φόντερ Λάιεν τάχα μου για να πάρει μέτρα για την ασυδοσία των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ όλοι τους το 1992 ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Άρα λοιπόν, πάντως, αυτό που χρειάζεται σήμερα. Να πούμε κάτι, επειδή προφανώς ο λαός είναι ο κυρίαρχος, το ΚΚΕ το αναφέρει συνεχώς. Ο κυρίαρχος λαός δεν φαίνεται να δικαιώνει ακριβώς το ΚΚΕ για αυτά που λέτε. Φαίνεται μία είναι η Νέα Δημοκρατία, συνεχόμενα πριν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ που κάνει λάθος και δεν πείθει το λαό? Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Νομίζω ότι το ΚΚΕ όλο αυτό το χρονικό διάστημα συναντήθηκε στους δρόμους του αγώνα για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών ενάντια στην συγκάλυψη που επιχειρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συνεπικουρία και των άλλων κομμάτων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Συναντηθήκαμε σε πολύ μεγάλες μάχες στους διάφορους χώρους. Δεν λέω ότι συναντιέστε με κανένα. Με πολύ μεγάλες αλλά επιτυχίες. Θέλω να πω. Δεν λέω ότι συναντιέστε με κανένα, προφανώς. Αλλά το μεγάλο κομμάτι του λαού ψηφίζει άλλα κόμματα. Το συντριπτικά μεγάλο κομμάτι. Μήπως πρέπει λίγο το ΚΚΕ να ξαναδεί τα πράγματα? Όσοι δεν ψηφίζουν ΚΚΕ φταίνε που δεν αντιλαμβάνονται? Κοιτάξτε, προφανώς ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι που εμποδίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ευρύτερα λαϊκά στρώματα να στραφούν προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αλλά για παράδειγμα, με βάση τις δημοσκοπήσεις, το ΚΚΕ μπορεί να έχει μια ακόμα εκλογική άνοδο μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Άρα αυτό το ερώτημα μάλλον πρέπει να το απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν είτε πτώση είτε στασιμότητα. Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα 45% που δηλώνει αποδοκιμασία αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το αρκούνται το ΚΚΕ, αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά πάση τόση. Πάμε, γιατί πρέπει... Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για να εκφραστεί στην κάλπη είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, να πέσουν ακόμα περισσότεροι ψήφοι στην κάλπη.